η μεγάλη μαρίνα για τα 100 μεγαγιότ, ένα τεράστιο έργο, ένα τεράστιο έργο για την περιοχή, για την Κέρκυρα, σε αυτό το αριστοκρατικό νησί, σε αυτή την αριστοκρατική πόλη, επιτέλους να δώσει αυτό που της αξίζει. Έργα τα οποία ήταν παγωμένα χρόνια ολόκληρα. Έργα τα οποία μπήκαν από το 19 στη σειρά, προγραμματισμένα, και φτάνουμε τώρα στο να δούμε σε λίγο καιρό σε κάποια αυτά να λειτουργούν, κάποια όλα να μπαίνει το νερό σαμπλάκι και να έχουν το αποτέλεσμα σύντομα. Έχει αξία και σημασία η γαλάζια οικονομία για την πατρίδα μας. Και εκεί έχουμε ρίξει βάρος όλοι. Και είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι της οπτικής κοινωνίας το αντιλαμβάνουν, το βλέπουν, και γι' αυτό ήρθα και εγώ εδώ σήμερα μαζί τους να τα συστήσω, να τα δούμε μαζί, να δούμε τι χρειάζεται να πιέσουμε και να προχωρήσουμε. Και παράλληλα είχαμε και μία σύσκεψη, ταυτόχρονα μάλλον, σχεδόν μία σύσκεψη και με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λογοθέτη, για να δούμε για τα θέματα στη Σπύλη Σέγγεν, την ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί η επισκεψιμότητα και η κίνηση με τη γείτονα χώρα δείχνει ότι θα είναι αυξημένη, οπότε πρέπει να είμαστε κι εμείς σε φάση να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές και να μην ταλαιπωρούμε τους επισκέπτες μας. Και παράλληλα, βέβαια, όπως είπε και ο αγαπητός Σπύρος Νικόπουλος, στην ενημέρωση, και σας είπε και πριν από λίγο και ο συνάδελφος βουλευτής, συζητάμε και την, βέβαια και το κτίριο της επιβατικού κίνησης που θα γίνει, και αυτό θα πληρωθεί και αυτό θα προχωρήσει, έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε όλα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ ζούμε πραγματικά αυτό το οποίο θέλουμε για την πατρίδα μας. Έναν οριασμό εργασιών, ένα μεγαλείο πραγμάτων που ετοιμάζονται, προχωράνε και σύντομα θα είναι όλα πραγματικά σε λειτουργία και να δώσουν ένα αίσθημα ικανοποίησης, ένα αίσθημα σιγουριάς, ένα αίσθημα στους κατοίκους των νησιών ότι μπορούν πραγματικά να εμπιστευτούν τον πολιτικό κόσμο της χώρας αυτής, να εμπιστευτούν την κυβέρνηση και να δουν ότι να μπορούν να επενδύσουν σε αυτό το νησί που όλοι πιστεύουμε και αγαπάμε. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και συνέχεια. Έχουμε μια συζήτηση τώρα με τον Δήμο 12 η ώρα και μετά θα επισκεφτούμε τις λιμενικές υποδομές μας στην Λευκύμη, να δούμε και τις ανάγκες. Δεν θα πάω σπαξού, είχαμε πάει την επόμενη φορά, έχω ενημερωθεί, ξέρω και εκεί τι γίνεται. Ενισχύσαμε και το σταθμό εμείς από τη δικιά μας πλευρά με το λιμενικό σώμα με 2 άτομα. Σημαντικό. Επίσης ο σταθμός, τα γραφεία θα είναι έτοιμα και εκεί προβλήματα θα πέσει σε λίγο. Είδαμε τα θέματα των υδατοδρομίων. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουμε.